Πιστεύεις ότι μέσω ενός βίντεο θα σου πει κάποιος πώς θα κάνει σωστές διαφημίσεις στο Google Ads? Οι πολύ καλοί επαγγελματίες εκεί έξω που ξέρουν τη δουλειά ποτέ δεν θα σου πούνε πλήρως πώς ακριβώς κάνουν τι και γιατί το κάνουν και πώς φέρουν το αποτέλεσμα. Λέξεις κλειδιά, λεκτικά, εικαστικά, αυτά τα πάνω κάτω τα ξέρουμε όλοι όταν ακούμε ένα Google Ads λογαριασμό. Είναι πολύ περισσότερα από αυτό, είναι πολλά περισσότερα μέσα στο account πλέον. Οι λογαριασμοί του Google Ads έχουν γίνει αρκετά πολύπλοκοι. Συνεπώς, το να στήσεις μια διαφήμιση μπορεί να τις κάνει και ένα μικρό παιδί. Το πώς θα φέρεις την πώληση όμως, το πώς θα τον βελτιστοποιήσεις, το πώς θα τον ανεβάσεις επίπεδα σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, είναι κάτι το οποίο το κάνουν πραγματικά λίγοι. Το ίδιο αφορά και το SEO, το ίδιο αφορά και στα social media. Συνεπώς, το ελληνικό σιγά και τι έγινε και τι κάνεις, άστο να το κάνει μόνος του και άστο να δούμε τι θα πετύχει. Επειδή διάβασες δύο άρθρα και σου είπαν άλλοι δύο που είσαι στον ίδιο κλάδο ότι ναι, έτσι γίνεται, δεν σημαίνει ότι πάντα έτσι γίνεται. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζεις, ειδικότερα όταν δεν ασχολείσαι με το χώρο, όπως και εγώ για παράδειγμα δεν γνωρίζω ένα αυτοκίνητο πίσω στη μηχανή του πλήρως πράγματα. Ξέρω 10 πράγματα, τα περισσότερα τα ξέρει ο μηχανικός, δεν μπορώ να μπω σε τόσο βάθος. Το ίδιο και όταν ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας ασχολείται με ένα κλάδο μέσα από τον οποίο έχει μάθει 10 πράγματα, του έχουν πει από τον ίδιο κλάδο φίλοι, ανταγωνιστές, ξέρεις έτσι γίνεται γιατί θέλουν το καλό του και έτσι νομίζει ότι λειτουργεί. Μην πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Να ξέρεις ότι όταν συνεργάζεσαι με έναν επαγγελματία πάνω σε αυτό το κομμάτι, ο οποίος αφοσιώνεται σε αυτό, έχει τα ίδια συμφέροντα με σένα. Στο επαγγελματικό κομμάτι κοιτάς μόνο αυτό. Ανθρώπους που έχουν τα ίδια συμφέροντα με σένα.